μάλλον και στην κατεύθυνση προς Αθήνα και στην κατεύθυνση προς Κόρινθο. Είναι αποκλεισμένος ο δρόμος, ούτε μπρος ούτε πίσω μπορούν να πάνε οι αγρότες. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα λυθεί αυτή η πολιορκία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της Εθνικής Οδού. Καθώς έχουν εγκλωβιστεί και άλλοι οδηγοί σε ουρές χιλιομέτρων, όσοι κινούνταν στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Και εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις εικόνες μας, Σταύρο, αυτό που μας περιγράφεις και εσύ, κάποιους από τους συγκεντρωμένους εκεί να χτυπούν το περιπολικό της αστυνομίας που βρίσκεται εκεί και ήταν το σημείο όπου δημιουργήθηκε η ένταση. Έτσι ακριβώς, και αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, υπάρχουν παραδεδασμένοι αστυνομικοί. Οι αγρότες έχουν πάλι φωτιά σε ένα λάσπι, έχουν φτιάξει ένα ιδιότυπο οδόφραγμα στο ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών προς την Αθήνα. Ωστόσο, όλα είναι μπλοκμένα και γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις για να λυθεί αυτή η ιδιότυπη πολιορκία. Λοιπόν, εμείς παραμένουμε συνδεδεμένοι μαζί σου, Σταύρο, καθώς και με όλα τα σημεία που είναι σε εξέλιξη τώρα οι διαμαρτυρίες και οι προσπάθειες των αγροτών να κατέβουν στην Αθήνα και των υπόλοιπων διαδηλωτών.